Νέα ευρεία κλίμακα δεντροφύτευση θα γίνει στο νότιο πάρκο. Οι παρεμβάσει από την πλευρά του Δήμου συνεχίζονται και γίνονται εξ ολοκλήρου από του εργαζόμενου του Δήμου, χωρί καμία εργολαβία. Έχουμε προγραμματίσει τι 18 του μηνό, το μέρα Σαββάτο, να κάνουμε δεντροφύτευση. Έχουμε στείλει προσκλήσει ανοιχτέ στα σχολεία τη περιοχή, σε συλλόγου εκπαιδευτικού αθλητικά σωματεία. Καλούμε τον κόσμο μαζικά να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια. Το πάρκο είναι δικό του, είναι του πατρινού, είναι η αυλή της Πάτρας. Θέλουμε τα παιδιά να συμμετέχουν. Το Σάββατο 18 Μαρτίου στις 9 ώρα το πρωί το Τμήμα Πρασίνου καλεί όλα τα σχολεία και όλους τους δημότες της πόλης να συμμετέχουν στην δεντροφύτευση. Το Σάββατο λοιπόν γίνεται η δεντροφύτευση και δεν σταματάμε εκεί. Θα συνεχίσουμε αυτόν τον χώρο να τον συνδέσουμε και να είναι ένας χώρος αναψυχής. Είναι ένα έργο, εγώ εργάζομαι χρόνια, 35 χρόνια περίπου στο Δήμο και έχω επαφή και με άλλους Δήμους σε όλη τη χώρα. Είναι πρωτοπορία αυτό το έργο, σε όποια πόλη και να δείτε παραθαλάσσια, γιατί έγινε με ιδία μέσα. Τεράστιο έργο, δηλαδή 1,5 εκατομμύρια ευρώ δεν έφτανε να γίνει αυτό το έργο. Και εμείς εδώ με πενιχρά έξω, δηλαδή έχουμε φτάσει μια δεκάδα, δηλαδή στα 10.000 περίπου ευρώ. Όλοι οι άλλοι ήταν προσφορές των εργαζομένων και ό,τι βρίσκαμε σε αποθήκες, βρήκαμε σε αποθήκες μέσα εξαρτήματα, υδραυλικά, τα οποία στη δική μου αποθήκη έτσι ήταν πάνω από 20 χρόνια και τα χρησιμοποίησαμε εκεί. Από την πλευρά του, ο προϊστάμενος του τομέα Πρασίνου, Παναγιώτης Κωστόπουλος, έκανε γνωστό ότι θα φυτευτούν 1.500 δέντρα. Ο κύριος Κωστόπουλος ενημέρωσε επίσης πως στο νότιο πάρκο θα γίνουν 3 γήπεδα, 2 μπάσκετ και 1 για beach volley.